Να πάμε κυρίες και κύριοι στο χώρο της κεντροδεξιάς και στο χώρο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και διοικεί τον τόπο και να σχολιάσουμε με τον Γιώργο Τοπαλίδη, τον πολύ καλό φίλο Γιώργο Τοπαλίδη, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει, ποιες είναι οι συνισταμένες και αν αυτά που ακούγονται για νέο κόμμα στο χώρο της κεντροδεξιάς είναι αληθή. Γιώργο Τοπαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Τώρα τα περί νέου κόμματος και όλων αυτών εγώ δεν θα σχολιάσω γιατί δεν θεωρώ ότι έχει αντικείμενο αυτή η κουβέντα. Εγώ θα σχολιάσω όμως ότι σε αυτή τη φάση που υπάρχει στην Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός πρέπει να παίξουν και παίζουν έναν ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη που σχηματοποιείται. Γιατί έχουμε μία Αμερική η οποία έχει πάντα τον δρόμο της και στην ουσία είναι αρκετά μακριά από τον άλλο κόσμο και έχει εξασφαλίσει και έχει θωρακίσει την οικονομία της. Έχει μία Κίνα η οποία και αυτή ανάλογα λειτουργεί και έχει και την Ευρώπη η οποία ως ακόλουθος της Αμερικής, ορθά βέβαια, προσπαθεί να σταθεί. Η σύγκρουση αυτή όμως Αμερικής και Κίνας και το ότι η Ευρώπη στέκεται πιστά δίπλα στην Αμερική αλλά κατ' εμέ πρέπει να πάει πολύ κοντύτερά της, δεν βοηθάει στα οικονομικά αποτελέσματα στην Ευρωζώνη και φαίνεται και με τις αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών των κυβερνήσεων των επιμέρους. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουμε ότι αντιδρούν και ορθώς αντιδρούν. Περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους, πόσο μάλλον και εμείς από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, η οποία είναι μια ισχυρή κυβέρνηση και παίζει σημαντικό ρόλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην πανδημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δημιουργεί ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία στην Ελλάδα και παίζει και σημαντικό ρόλο σε κάτι ακόμα για τον Σιδηρούν Θόλο. Τι είναι ο Σιδηρούν Θόλος? Είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμενα. Στην ουσία, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε και οι οραματιστές της, αλλά και μετέπειτα η μεγάλη πολιτική της, ο Ντεγκόλ αρχικά, ο Γκένσερ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χέλμουντ Κόλ, ο Μιτεράν, σχεδιάζαν μια Ευρώπη, μιλάγαν και για κοινή άμυνα. Και τώρα μιλούμε λοιπόν για δημιουργία του Σιδηρούν Θόλου, βέβαια καλή τη τύχη. Η Πολωνία είναι αυτή που φοβάται πια δίπλα στη Ρωσία και αυτό θα βοηθήσει φαντάζομαι και την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός ισχυρού ανάλογου ταμείου για να μπορέσουμε και εμείς να θωρακίσουμε τα σύνορά μας έναντι όλων των ηγητών. Δηλαδή δεν κάτι όπως έχει το Ισραήλ λες και Iron Dome, αυτό το... Ακριβώς. Αυτό που έχει το Ισραήλ και αυτό που οι Αμερικανοί μπορούν να υποστηρίξουν και αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Ήδη η Ελλάδα ξεκινά να το κάνει και να προχωρήσει. Άρα λοιπόν τα διλήμματα για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία, την κεντροδεξιά παράταξη, είναι περισσότερο πώς τρέχει όλα αυτά, πώς φέρνει αποτελέσματα και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Τώρα η δημιουργία κόμματος στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν μιλούμε τώρα για τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά και πολύ λιγότερο του κυρίου Καραμαλή, είναι απόψεις οι οποίες ακούγονται, αξιολογούνται και βεβαίως μπορούν να πούν την άποψή τους και έχουν κάθε δικαίωμα να πούν και να εκφράσουν τις αγωνίες τους. Μάλιστα. Γενικότερα, αυτό που ανέφεραν και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, αλλά και εσύ μιλάς καθημερινά και με απλά στελέχη και με οπαδούς Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάποιο τέτοιο αίσθημα στον κόσμο? Αίσθημα δηλαδή του τύπου σε σχέση με το πώς πάει η οικονομία και ότι η ακρίβεια είναι... Υπάρχει προβληματισμός. Προβληματισμός βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει κάποιος που δεν προβληματίζεται όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Άμα υπάρχει κάποιος, Μιχάλη μου, να το πεις και σε μένα. Δηλαδή φαντάσου ότι παλαιότερα, όταν συζητάγαμε για τέτοια προβλήματα πριν 10-15 χρόνια, συνήθως αφορούσαν τους άλλους. Mm-hmm. Τώρα, όταν μιλούμε για θέματα οικονομικά και καθημερινότητας, θεωρητικά μιλάμε γενικά, αλλά στην ουσία αφορούν τον καθένα και την καθεμία μας. Βεβαίως και είναι έντονο το πρόβλημα, βεβαίως και είναι έντονη η ακρίβεια, και σε αυτό πρέπει να κάνει focus ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ακριβώς επειδή είναι ισχυρός και επειδή μπορεί και επειδή λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας πολίτης περιμένει πολύ περισσότερα από ό,τι θα περίμενε από έναν μέσο πρωθυπουργό. Και καλώς τα περιμένει. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι μπορεί. Μάλιστα.
Γενικότερα θα ήθελα ένα σχόλιο σου για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς. Πώς τους βλέπεις να κινούνται? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει προεκλογικά ότι θα γίνουν αλλαγές και με ένα σχηματισμό, θα γίνουν και κάποιοι υπουργοί δεν τρέχουν το κυβερνητικό έργο. Πιστεύεις ότι υπάρχουν υπουργοί που δεν τρέχουν αναλόγως το κυβερνητικό έργο? Δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης στα θέματα της υγείας, πιστεύεις ότι εκπληρεί πλήρως τον όλο σχεδιασμό της κυβέρνησης? Αν πάμε να χρεώσουμε στον Άδωνη Γεωργιάδη την κακοδαιμονία του συστήματος υγείας των τελευταίων 40 χρόνων, είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ποια ήταν η λύση για τα θέματα υγείας σε περιοχές όπως εμάς που το ανθρώπινο δυναμικό των γιατρών είναι μικρό? Να εμπλέξει με ιδιώτες και δημοσίους γιατρούς. Τι γίνεται αλλιώς? Αν έχει όλη η Κοζάνη, ο Δήμος της Κοζάνης, η πόλη, 4 αναισθησιολόγους, είτε στο δημόσιο δουλεύουν, είτε στο ιδιωτικό, 5. Αυτοί είναι. Αυτοί οι 5 άνθρωποι, λοιπόν, οι 5 ήρωες, καλούνται να κάνουν όλες τις επεμβάσεις, είτε στο ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο. Άρα, εκ των ενόντων, πρέπει να βρούμε λύσεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει. Νομοθετικά, λοιπόν, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προχώρησε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις. Σίγουρα, βέβαια, και βλέπω ότι γίνεται, θα πρέπει να δοθούν χρήματα για τις περιοχές αυτές και να δοθούν και κίνητρα. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο υπουργός που θα μπορέσει να βρει λύσεις και να εξοπλίσει πλήρως τα ιατρεία στην Κάλυμνο, ας πούμε. Ναι, βέβαια, δηλαδή, υπάρχει. Άλλες λύσεις πρέπει να βρεθούν. Πρέπει να βρεθεί η τηλεϊατρική, η εξ αποστάσεως διάγνωση, ένα πανίσχυρο ΕΚΑΒ που θα λειτουργεί με αεροδιακομιδές, γιατροί που θα μπορούν να μεταφέρονται, ασθενείς που θα μπορούν να μεταφέρονται, εξ αποστάσεως με βάση κάποιες ειδικότητες που υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα χώρο και να καλυφθούν μέσω τηλεϊατρικής από άλλους γιατρούς και να υποστηριχθεί το σύστημα. Δηλαδή, το να πούμε ότι θα έρθει κάποιος και θα εξοπλίσει και θα στελεχώσει και θα βρει το ανθρώπινο δυναμικό σε 6 μήνες για όλες τις περιοχές της Ελλάδος, αυτό είναι η ευχή. Η ευχή όμως αυτή από την πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι να εμπλέξεις το ανθρώπινο δυναμικό, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, να εμπλέξεις τους ιατρικούς συλλόγους, να δώσεις κίνητρα και στους γιατρούς του δημόσιου νοσοκομείου, γιατί αυτό είναι ο πυλώνας, και στους ιδιώτες που θα εμπλακούν, για να μπορέσεις να βρεις λύσεις. Ευχολόγια ή καταγγελίες υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί είναι η λύση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, νομοθετικά αυτά που λέγανε όλοι τους ότι πρέπει να γίνουν, τα έκανε και τα εφαρμόζει σήμερα. Τώρα πέρα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, έτσι. Γιατί άλλο η νομοθέτηση και άλλο η εφαρμογή. Επίσης, Μιχάλη, βλέπω ότι τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, του κράτους μάλλον και της κυβέρνησης, πρέπει να καταλάβουν ότι ο τρόπος που διοικήθηκε η πατρίδα μας και ο τρόπος που διοικείται και τα συστήματα και τα μοντέλα αφορούν μια άλλη εποχή πριν το 2010, και σήμερα είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοθύνης και πρέπει η κυβέρνηση πρώτα και ο κάθε υπουργός ξεχωριστά να περάσει στο κομμάτι αυτό και να δώσει εκείνα τα εργαλεία που χρειάζονται οι διοικήσεις και οι εργαζόμενοι, αλλά να δώσει και εκείνα τα skills που οι εργαζόμενοι σήμερα δεν έχουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε να ζητάμε από εργαζόμενους να κάνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν και δεν έχουν εκπαιδευτεί. Δεν μπορούμε από διοικήσεις να ζητούμε να κάνουν πράγματα στα οποία ούτε στοχοποιούνται, ούτε έχουν τα εργαλεία να στοχοποιήσουν τους εργαζόμενους τους, ούτε να τους υποστηρίξουν. Και κάπου εκεί είναι η λύση. Δηλαδή είναι ένα σημείο καμπής το οποίο το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση βέβαια, γιατί η κυβέρνηση είναι επικεφαλής, πρέπει αυτόν τον κάβο να τον περάσει και να τον περάσει με επιτυχία. Να περάσουμε από την εποχή που ήταν στο γραπτό κείμενο και στις τάσεις, στις διαζώσεις και τις προσωπικές επαφές και τις παρενέσεις, σε ένα πλέγμα σύγχρονων εργαλείων, σύγχρονων συστημάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν τους εργαζόμενους, θα τους στηρίξουν στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το έργο τους, ανταποκρινόμενοι σε αυτά που η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί και ο πολίτης έχει ανάγκη σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Μάλιστα. Γιώργο Τοπαλίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και τα όσα διαβωτιστικά μας είπες, και θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραφιώτη, και εσένα και το φιλόξενο σταθμό σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.